Με ρυφηφή κατάφεραν αυτή τη φορά να φτάσουν στο στόχο τους αδίστακτοι διαρρήκτες που έχουν γίνει φόβος και τρόμος των ηλικιωμένων κατοίκων των χωριών του Καστελίου. Στόχος τους για πολλωστή φορά έγινε τα προηγούμενα 24 ώρα η πατρική κατοικία γνωστού ακαδημαϊκού στο Λιλιανό Πεδιάδος. Λιά τους περίπου 300 κιλά σε λάδι. Όχι, δεν ακούσαμε εμείς τίποτα, παιδί μου. Ναι, από την πίσω λίμερια πήγανε. Ναι. Η εισβολή έγινε αντιληπτή το Σάββατο από την εξαδέλφη του ιδιοκτήτη που πήγε στο διπλανό σπίτι το οποίο ανήκει στην οικογένειά της για να ταΐσει ή κόσει τα ζώα. Εμβρόντιτη είδε τη μεσοτυχία γκρεμισμένη και την αποθήκη άδεια, ενώ έσπευσε να τον ειδοποιήσει. Από ό,τι μου είπανε, λάδι. Λάδι του πήρανε μέσα στο σπίτι, έχει κάμερες και δεν προχωρήσανε μέσα στο σπίτι. Μόνο πήγαν μέχρι την αποθήκη. Μάλιστα. Έχουν ελέξει να μπει εδώ πέρα. Ναι. Πρέπει να είναι κανένας χρόνος, 1,5. Αστυνομικοί που βρέθηκαν στην περιοχή διαπίστωσαν ότι οι δράστες ήξεραν καλά τι έκαναν και είχαν σκανάρει τη μονοκατοικία πριν εισβάλλουν στην αποθήκη, αφού επέλεξαν το μοναδικό σημείο που δεν καλύπτεται από κάμερες. Είδε την τρύπα και του λέει: «Βρε Κώστα, έτσι εσύ». Εντάξει, μου λέει. Θα ανάρθω. Και ήρθε και είδε το περιστατικό. Από εδώ πρέπει να μπήκανε. Αυτό είναι το σπίτι του που συγκοινωνεί. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού μετά το προηγούμενο κρούσμα είχε φροντίσει να θωρακίσει το χώρο με σιδεριές, κάγκελα και στα παράθυρα, ακόμη και κάμερες. Όμως οι διαρρήκτες δεν πτωήθηκαν καθόλου. Το Λιλιανό έχει ουσιαστικά ερημώσει και κατοικείται από ελάχιστους ηλικιωμένους κατοίκους. Οι περισσότεροι έχουν επιστρατεύσει σιδεριές, συναγερμούς και κάμερες για να προστατέψουν σπίτια και αποθήκες. Μάταια όμως, αφού οι διαρρήκτες βρίσκουν πάντα τον τρόπο να πετύχουν το στόχο τους. Όλοι φοβούνται. Εσείς έχετε κάμερες, έχετε μέτρα ασφαλείας? Όχι, δεν έχουμε βάλει ακόμα τίποτα. Αλλά? Μένει ο πατέρας μου εδώ, εντάξει. Ανησυχούμε, τι να κάνουμε τώρα. Δεν υπάρχουν χρήματα για να βάλεις κάμερες ή τέτοια πράγματα. Τι μέτρα τώρα, εδώ πέρα είναι και λίγοι κάτοικοι. Και είναι περισσότεροι σε μεγάλη ηλικία. Οπότε... Φοβούνται οι άνθρωποι? Φοβούνται, βέβαια. Όλοι είναι σε μεγάλη ηλικία. Άρα προστάτευτοι. Βεβαίως. Η αστυνομία, αφού είχε αποδυναμωθεί το αστυνομικό τμήμα του Καστελίου. Εάν προκύψει κάτι, πρέπει να έρθουν από το Αρκαλοχώρι. Εντύπωση στη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας προκάλεσε το γεγονός ότι οι δράστες φρόντισαν να καταστρέψουν ό,τι δεν μπορούσαν να πάρουν μαζί τους, όπως το κρασί που ήταν αποθηκευμένο.